Σε μια πρωτοφανή υπόθεση τώρα που αποκαλύφθηκε απόψε από το ειδησιογραφικό πόρταλ neakrete.gr. Πλήρωμα γερμανικού αεροσκάφους παραβιάζοντας κάθε κανονισμό πτήσεων και το πρωτόκολλο του αεροδρομίου έριξε λίγο πριν την απογείωσή του στην πίστα του Νίκος Καζαντζάκης μια σακούλα με περιτώματα. Προς τιμήν του, ο τουριστικός οργανισμός TUI, στον οποίο ανήκει το αεροσκάφος, ζήτησε επίσημα συγγνώμη και υποχρέωσε και το πλήρωμα να κάνει το ίδιο. Όλο τυχαίως. Το περιστατικό όμως σημειώθηκε την 28η Οκτωβρίου του 2011. Το επίμαχο οπτικό υλικό περιήλθε σήμερα στην κατοχή του ειδησιογραφικού μας πόρταλ. Το θέμα δεν νομίζω ότι ήταν για να μας προσβάλλουν, ούτε για να μας απαξιώσουν. Είναι η στιγμή που αεροσκάφος της κορυφαίας στον τουριστικό χώρο TUI με επιβάτες για τη Γερμανία βρίσκεται στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο με την αντίστροφη μέτρηση για μία από τις τελευταίες πτήσεις τσάρτερ της τουριστικής σεζόν να έχει ξεκινήσει. Οι πόρτες κλείνουν αυτόματα και η σκάλα έχει αρχίσει να απομακρύνεται. Όπως ξεκάθαρα φαίνεται στην ερασιτεχνική λήψη από αυτόπτη μάρτυρα, αναπάντεχα η πόρτα της καμπίνας των επιβατών ανοίγει και πάλι. Μέλος του πληρώματος εξφενδονίζει στην πίστα μία σακούλα και αστραπιαία επιστρέφει στο αεροπλάνο. Εμβρόντιτος ο υπάλληλος της υπηρεσίας επίγειας εξυπηρέτησης σπεύδει ταχύτατα να μαζέψει το άγνωστο αντικείμενο. Είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται έκπληκτος πως περιέχει περιτώματα. Στη διοίκηση του αερολιμένα η αρχική έκπληξη διαδέχεται τη δυσφορία. Επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο η εταιρεία αποδέχεται όχι απλά χωρίς ενστάσεις αλλά και ζητώντας συγγνώμη προς τις τοπικές αερολιμενικές αρχές. Επρόκειτο για κόπρανα σκύλου και για μια έκτακτη κατάσταση σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε αργότερα η εταιρεία, την οποία όπως τονίστηκε δεν χειρίστηκε ως όφιλε μια αεροσυνοδός που μπροστά στη δυσοσμία των περιτωμάτων του ζώου σε μια πτήση 5 ωρών επέλεξε εντελώς αψυχολόγητα να ανοίξει την πόρτα καταστρατηγώντας κάθε κανόνα ασφαλείας και να πετάξει τη σακούλα στην πίστα του αεροδρομίου. Το θέμα δεν νομίζω ότι ήταν για να μας προσβάλλουν ούτε για να μας απαξιώσουν. Ήταν μια κακή στιγμή της αεροσυνοδού που στο θέμα πελάγωσε με κάποια πράγματα και πέταξε μια σακούλα στην πίστα. Με τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας και το πρωτόκολλο πτήσεων να αγνοούνται παντελώς, το περιστατικό είναι πρωτοφανές τουλάχιστον για ένα διεθνές αεροδρόμιο. Μια πράξη αχαρακτήριστη που θα μπορούσε να εξηγηθεί στο πλαίσιο του ανθεληνικού κλίματος που έχουν καλλιεργήσει συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης της Γερμανίας και που δυστυχώς έχει επηρεάσει μερίδα Γερμανών πολιτών. Κακή στιγμή και παρεξήγηση. Έτσι ερμηνεύτηκε εκ των υστέρων το περιστατικό που αρχικά προβλημάτισε έντονα. Είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, όχι. Εντυπωσιακή ωστόσο ήταν η αντίδραση του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού τουριστικού οργανισμού. Η διοίκηση της TUI, προς τιμήν της, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της πέρα από κάθε έννοια δεοντολογίας και ασφάλειας πράξης, προχώρησε άμεσα σε επανορθωτικές ενέργειες. Όχι απλά δεν δικαιολόγησε το απαράδεκτο σφάλμα του πληρώματος, το οποίο απέδωσε σε χαρακτηριστή ενέργεια τη στιγμή τη συγκεκριμένη αεροσυνοδού μπροστά σε ένα έκτακτο συμβάν που αντιμετωπίστηκε ατυχέστατα. Γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καλέσει τον κυβερνήτη και τα μέλη του συγκεκριμένου πληρώματος να εμφανιστούν ενώπιον της διοίκησης του αεροδρομίου και να ζητήσουν επίσημα και προσωπικά συγγνώμη. Το θέμα έληξε και κάτι τέτοιο δεν έγινε καθώς η διοίκηση του αεροδρομίου περιορίστηκε στο πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Ζητήσαν οι άνθρωποι συγγνώμη, θέλησαν να έρθουν να με βρουν κιόλας να μου ζητήσουν και προσωπικά συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι ήταν μια κακιά στιγμή. Το πρόστιμο έπεσε γιατί ήταν μια άσχημη ενέργεια αυτή που έγινε. Την ευθύνη πάντως φέρει στο ακέραιο ο πιλότος, αφού μόνο με τη δική του έγκριση θα μπορούσε η πόρτα να ανοίξει, αφού τυπικά είχε ξεκινήσει η φάση απογείωσης. Και αν επρόκειτο για κατάσταση έκτακτη όπως περιγράφεται, θα έπρεπε όπως ορίζουν οι κανόνες, πρωτίστως να ενημερωθεί ο πύργος ελέγχου. Μία σακούλα με κόπρανα σκύλου, που ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται να ταξιδεύει στην καμπίνα των επιβατών, πεταμένη με αυτόν τον τρόπο στην πίστα του αεροδρομίου και συμπτωματικά ανήμερα της εθνικής επετείου, αν μη τι άλλο, είναι ενέργεια προσβλητική. Λίγα μας τα έχουν κάνει και μας τα έχουν πει. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους τουρίστες, έχουμε να χωρίσουμε με αυτούς που μας διοικούν. Και αν αρχικά μια σακούλα με περιτώματα έμοιαζε ικανή να δυναμητήσει το κλίμα, πλέον το πρωτοφανές περιστατικό θεωρείται από τη διοίκηση του αεροδρομίου λήξαν και ίσονο σημασίας.